μύθοι και πραγματικότητες γύρω από το τατουάζ. Σήμερα θα λύσουμε κάθε μας απορία. Η δερματοστιξία, γιατί η δερματοστιξία λέγεται στην ελληνική, είναι κάτι πανάρχιο. Δηλαδή σκεφτείτε ότι ο πρώτος ο οποίος έχει βρεθεί που να έχει τατουάζ επάνω του είναι 5.500 χρόνια πριν. Ζούσε 5.500 χρόνια πριν. Είναι όντως διαδεδομένο, όχι μόνο στην Ελλάδα αλλά σε παγκόσμιο επίπεδο, είναι μία τάση που έχει ο σύγχρονος άνθρωπος να φανεί διαφορετικός, μια που έχει εγκλωβιστεί μέσα σε ένα περιβάλλον δικό του, να φανεί διαφορετικός, να δείξει κάτι άλλο. Υπάρχουν τα old school tattoo, τα οποία είναι ένα περίγραμμα βασικό και το γεμίζω με χρώματα. Υπάρχουν τα new school tattoo. Είναι στην ίδια φιλοσοφία αλλά με άλλη θεματολογία, πιο παιχνιδιάρικη. Υπάρχουν τα ρεαλιστικά τατουάζ που είναι και ιδιαίτερα της μόδας, που είναι το να αποτυπώσω σαν μια φωτογραφία ένα σχέδιο. Υπάρχουν τα βιομηχανικά, υπάρχουν τα επικά και πάρα πολλά ακόμα. Το σημαντικότερο απ' όλα είναι να αποφύγουμε να έχουμε μια παρέα κακών παιδιών όταν δουλεύουμε εμείς στο τατουάζ μας. Και αυτά τα κακά παιδιά είναι οτιδήποτε θα μπορούσε να μας βλάψει. Δηλαδή η AIDS, η πατήτιδα, σταφυλόκοκκος, η νόση του αναπαραγωγικού συστήματος κ.ο.κ. Αυτά τα πράγματα μπορούμε να τα αποφύγουμε μόνο αν χρησιμοποιούμε, έχουμε κάποια στάνταρ, κάποιους κανονισμούς υγιεινής, που είναι το να χρησιμοποιήσω γαντάκια, το να καλύψω κάθε τι που θα χρησιμοποιήσω με μία ζελατίνα, το να μπορέσω οτιδήποτε χρησιμοποιήσω στον δέκτη μου να το έχω μία σκρίσεως και να πεταχτεί. Και φυσικά εννοείται και τη βελόνα, οι χρωστικές μου να είναι αποστηρωμένες και το καθεξής. Πού μπορεί να απευθυνθεί κάποιος που θέλει να ασχοληθεί επαγγελματικά με το τατουάζ και είναι τρόπο ζωής του? Το πολύ ωραίο είναι ότι μπορεί εδώ στα EXNE να παρακολουθήσει ένα course 80 ωρών και μέσα σε αυτό το course ανεξαρτήτου προϋπάρχουσας γνώσης που μπορεί να είχε, δηλαδή σχεδίου, ανατομίας, φυσιολογίας, θα έχει την απαιτούμενη γνώση, τη βασική γνώση, για να μπορεί να βγει και να κάνει, να εφαρμόσει τατουάζ, να εφαρμόσει δερματοστιξία.